4 Απριλίου. Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ο Αλέξιος ο πρώτος Κομνηνός στέφεται Βυζαντινός Αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. 1147. Πρώτη ιστορική καταγραφή της Μόσχας. 1818. Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών υιοθετεί τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών με 13 κόκκινες και λευκές ρίγες και ένα αστέρι για κάθε πολιτεία. Τότε ήταν 20. 1905. Σεισμός στην Ινδία σκοτώνει 20.000 άτομα και καταστρέφει πολλά κτίρια. 1912. Το Θιβέτ γίνεται για πρώτη φορά με τη βία επαρχία της Κίνας. 1913. Ο ανθιπολοχαγός Εμμανουήλ Αργυρόπουλος, πιλοτάροντας ένα Blair J11, χάνει τη ζωή του λόγω πτώσης του αεροσκάφους του. Είναι ο πρώτος νεκρός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. 1917. Ο Βλάντιμιρ Λένιν, έχοντας επιστρέψει στην Αιγαία Πετρούπολη από την Ελβετία, λαμβάνει ηγετικό ρόλο στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δημοσιεύοντας τις θέσεις του Απρίλη. 1919. Το θορυκτό Αβέροφ εισέρχεται θριαμβευτικά στο λιμάνι της Μύρνης. 50.000 άνθρωποι το υποδέχονται, πανηγυρίζοντας στην προκυμαία. 1932. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο χημικός Charles Glenn King κατορθώνει να απομονώσει τη βιταμίνη C. 1938. Η Τράπεζα της Ελλάδος εγγενιάζει το κεντρικό της κτίριο στην Αθήνα. 1942. Το υποβρύχιο Γλαύκος 2 βυθίζεται κατά τη διάρκεια γερμανικής αεροπορικής επίθεσης στο λιμάνι της Βαλέτα στη Μάλτα. 1945. Τα αμερικανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το Κάσελ. Την ίδια χρονιά επίσης, τα σοβιετικά στρατεύματα απελευθερώνουν την Ουγγαρία από τη γερμανική κατοχή. 1946. Ο δικαστικός Παναγιώτης Πουλίτσας ορκίζεται υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ελλάδας. 1949. Στην Ουάσιγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών, 12 έθνη υπογράφουν τη διακήρυξη του Βορείου Ατλαντικού, δημιουργώντας το ΝΑΤΟ. 1949. Γεννιέται η Ελληνίδα τραγουδίστρια Λίτσα Διαμάντη. Την ίδια χρονιά επίσης γεννιέται ο Κούρδος ηγέτης Αμπντουλά Χοτσαλάν. 1960. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά θα αποτελέσει δοκιμασία όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για όλη τη χώρα η οποία προσέρχεται στην κοινή αγορά με ολόκληρο το φόρτο των αμαρτιών του άμεσου ή έμεσου παρεμβατικού παρελθόντος, αναφέρει ο πρόεδρος του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, Γεώργιος Δράκος, τη Σιζόλα, στην έκθεση πεπραγμένων της διοίκησης. 1964. Τραγούδια των Beatles καταλαμβάνουν και τις 5 πρώτες θέσεις του αμερικανικού Billboard, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ. 1967. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί στη Νέα Υόρκη το λόγο του πέρα από το Βιετνάμ. 1968. Η ΑΕΚ γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που παίρνει ευρωπαϊκό τίτλο στο μπάσκετ, κερδίζοντας τη Σλάβια Πράγας στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων με 89-82. Μέσα και έξω από το Παναθηναϊκό στάδιο βρίσκονται 80.000 θεατές, ρεκόρ όλων των εποχών για αγώνα μπάσκετ στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 1968. Δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, Αμερικανός υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ στεκόταν στο μπαλκόνι του μοτέλ, στο οποίο είχε καταλύσει με τους στενούς συνεργάτες του στο Μέμφις του Τενεσί. Στις 10 Μαρτίου 1969, ο James Earl Ray ομολογεί την ενοχή του, αλλά 3 μέρες μετά την ανέρεσε. Το δικαστήριο τον θεώρησε ένοχο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 99 ετών. 1969. Ο Ντέντον Κούλεϊ εμφυτεύει την πρώτη προσωρινή τεχνητή καρδιά.
1973 γίνονται τα επίσημα εγγένεια του κτηριακού συγκροτήματος του Παγκοσμίου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη. 28 χρόνια αργότερα, οι δίδυμοι πύργοι θα καταρρεύσουν μετά την τρομοκρατική επίθεση της Αλ-Κάιντα. 1975. Ιδρύεται στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικού η Microsoft από δύο νεαρούς, τον Bill Gates και τον Paul Allen. 1979. Εκτελείται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ζουλφικάρ Άλι Μπούτο. 2002. Τα αιώνια παιδιά, ο Φίβος και η Αθηνά επιλέγονται ως η μασκότ των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Δύο κούκλες ηλικίας 3.000 χρόνων φέρουν το παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον. 2004. Νέα εξέλιξη παίρνει η υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης στο σιδηροδρομικό σταθμό Ατόσχε της Μαδρίτης που στις 11 Μαρτίου στήχησε τη ζωή σε 200 άτομα. 4 από τους υπόπτους για το μαγειλιό ανατινάζονται όταν διαπιστώνουν ότι η Ισπανική αστυνομία έχει περικυκλώσει το κτίριο στο οποίο κρύβονται. Από τη σφοδρή έκρηξη χάνουν τη ζωή τους εκείνοι, ένας αστυνομικός, ενώ τραυματίζονται και 15 άτομα. 2008. Σύμφωνα με στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, περισσότερα από 120.000 Ελληνόπουλα γεννήθηκαν εκτός γάμου τα τελευταία χρόνια. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.